έχοντας τονίσει ότι η ολοκλήρωση αυτής της φάσης με το κλείσιμο της αξιολόγησης εγκαινιάζει μια περίοδος σταθεροποίησης και στροφής στην ανάκαμψη, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, επισήμανε τους παράγοντες που συντελούν επιπλέον στην αλλαγή του κλίματος. Η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι η απόδοση της ελληνικής οικονομίας είναι θετικότερη του αναμενόμενου, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat, και η βελτίωση των δικτών απασχόλησης, όπως καταγράφεται από την Ελστάτ. Επίσης, υπογράμμισε ότι και η υποκείμενη διευθέτηση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου με την εκταμείευση έπεται της πρώτης αξιολόγησης συντελούν στην αλλαγή του κλίματος. Η κυρία Γεροβασίλη ανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το σχεδιασμό της στον αναπτυξιακό και επενδυτικό τομέα, αρχής γενομένης από τον αναπτυξιακό νόμο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Παράλληλα, η ίδια σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα στο Eurogroup της 24ης Μαΐου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνεται η ψήφιση των μέτρων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Το σχετικό νομοσχέδιο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι αύριο. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Eurogroup στις 24 Μαΐου, όπου και αναμένεται μετά από αυτή η εκταμείευση του ποσού που προβλέπεται από τη συμφωνία. Σε αυτό το Eurogroup επίσης έχει αποτυπωθεί από την απόφαση του προηγούμενου Eurogroup ότι θα υπάρξει συζήτηση και κάποια απόφαση όσον αφορά τα τρεις χρονικές περιόδους που γίνεται στη συζήτηση για τα άμεσα, μέσο και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους διαχρονικά. Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει μισθωτούς, καθώς μετά τις αλλαγές της κλίμακας φορολογίας αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου πιθανότατα από τον επόμενο μήνα, θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Μισθωτοί χωρίς παιδιά προκύπτουν επιβαρύνσεις για όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα από 621 έως 2.000 ευρώ και για όσους έχουν μηνιαία εισοδήματα από 3.071 ευρώ. Για όσους έχουν μισθό από 2.000 ευρώ έως 3.071 ευρώ, προκύπτουν ελαφρύνσεις που θα φτάσουν ακόμα και τα 22,44 ευρώ το μήνα. Μισθωτοί με ένα παιδί προκύπτουν επιβαρύνσεις από 2,11 έως 15,90 ευρώ για όσους βρίσκονται στη ζώνη μηνιαίου μισθού από 642 έως 1.928 ευρώ. Ακόμα προκύπτουν ελαφρύνσεις από 1,83 έως 25,96 ευρώ για όσους έχουν μηνιαίο μισθό από 2.000 έως 3.071 ευρώ.